Δεν θέλω. Θέλετε να πω την άποψη του κλάδου. Ωραία, αφού την πείτε, θέλετε να απαντήσετε όμως. Όχι, άμα την πω και τελειώσω την άποψη του κλάδου. Ωραία, και πέστε την ρωτήσει, λοιπόν και μετά παρακαλώ. Όλα ελεύθερο να απαντήσω. Ωραία, ολοκληρώστε λοιπόν, σας ακούμε. Λοιπόν. Νομίζω ότι σας έχουμε δώσει πάρα πολύ χρόνο κάθε μέρα. Ο κλάδος λοιπόν προσπάθησε και έπτυσε και, και τα πολιτικά κόμματα για το δίκαιο και την συμπεριφορά, την ανάρμοση θα έλεγα, χωρίς λόγο και αιτία, του κυρίου Ραγκούση, που μία ψηφισμένη, ένα ψηφισμένο πολιτικό διάταγμα και από την Τρόικα και από τον κύριο Παπακοσταντίνου, γι' αυτό και έγιναν όλα αυτά που έγιναν μέσα στο ίδιο το κυβερνών κόμμα, αναγνωρίζοντας το δίκαιο του κλάδου, χωρίς να έχει έτοιμη πρόταση, χωρίς να μας παρουσιάσει κάτι. Γι' αυτό λοιπόν και από τη στιγμή που και οι περιφερειάρχες βγήκανε μαζί μας αλληλέγγυοι προκειμένου να δημιουργηθεί αυτή η συμμαχία στα δίκαια, δεν θέλουμε άδικα, σε σχέση που ισχύουν με όλη την Ευρώπη, τώρα βγαίνει να κάνει μία δήλωση εκ των υστέρων ότι θα υπάρχουν κανόνες. Ποιοι κανόνες ακόμη δεν εξηγεί. Μάλιστα. Από τις 5 Σεπτεμβρίου εύχομαι να μας τους δώσει. Ωραία. Θα ακούσετε τώρα την ερώτηση. Από εκεί πέρα θα τα βλέπω. Θα ήθελα πάρα πολύ λοιπόν να ακούσετε την ερώτηση από την κυρία Κοραή. Ό,τι θέλει τώρα. Α, ό,τι θέλει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από, από την πρώτη μου ερώτηση και μετά έχω και δεύτερη. Μάλιστα. Αυτό με τον τρόπο που διατυπώθηκε η σημερινή δήλωση του αρμόδιου υπουργού, του κυρίου Ραγκούση. Είδατε ότι είναι σκληρή. Σας κάνει κριτική. Δεν μας εξασφαλίζει, κυρία Κοραή, η απάντησή του. Ορίστε. Δεν μας εξασφαλίζει. Ωραία, εκεί να το καταλήγουμε. Και θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, κύριε Λιμπερόπουλε, εάν κληθείτε στο τραπέζι με τον κύριο Ραγκούση και ο κύριος Ραγκούση συνεχίζει να κρατάει αυτή την αμετακίνητη θέση, ένα κλίμα της οποίας έδωσε και με τη σημερινή του δήλωση, ποια θα είναι η δική σας αντίδραση? Αυτό θέλω να μάθω. Εμείς είπαμε, δώσαμε αναστολή των κινητοποιήσεων, αναστολή. Δεν κλείσαμε τις απεργίες μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου. Εάν παραμείνει αμετακίνητος, έχουμε την υπόσχεση ότι πλέον θα μπουν οι περιφερειάρχες που έχουν ένομο δικαίωμα ως, πώς το λένε, ομιλητές, κοινωνικοί ομιλητές, θα μπουν και θα το απαιτήσουν, και αν δεν βγει κάτι σωστό, και οι περιφερειάρχες θα βγουν μπροστά να μας ρίξουν. Μάλιστα. Τώρα, αποκτήσαμε μία συμμαχία. Πέστε μου τώρα, εσείς κύριε Λιμπερόπουλε, γιατί εγώ δεν θέλω να δείτε κενά. Κύριε Λιμπερόπουλε, εγώ τώρα θέλω να μου πείτε κάτι πραγματικά, γιατί συζητάμε εδώ τόσες μέρες και εντάξει, ανεβαίνουν οι τόνοι, ξαναπέφτουν μετά. Που επειδή χρησιμοποιήσατε ένα χαρακτηρισμό που ήταν προσβλητικότατος προηγουμένως, αυτή η ερώτηση, γιατί την αποκαλέσατε έτσι νωρίτερα? Δηλαδή, εγώ πραγματικά είναι έξω από τη λογική μου. Είναι προφανώς ο εκνευρισμός. Τώρα που ηρέμησε, θα μου ζητήσει συγγνώμη γιατί είναι κύριος. Και εγώ νομίζω ότι, δεν ήταν. Να σας πω κάτι. Πολύ λογική ερώτηση αυτή που σας θέθηκε. Να σας πω κάτι. Ναι. Ξέρω μεγάλο δημοσιογράφο. Μάλιστα. Που με κόψε το κανάλι από την ημέρα, ναι, που ανοίχτηκαν τα διόδια. Ναι. Και αυτός ο ίδιος δημοσιογράφος, ναι, όταν δεν είναι στο μικρόφωνο, ναι, που ο αδερφός του πεινάει αυτή τη στιγμή γιατί είναι έχει αγοράσει ταξί. Ναι. Είναι ό,τι το μεγαλύτερο παπαγαλάκι για να χτυπάει τις αξίδες. Να σας ρωτήσω κάτι. Κυρία Κοραή, με συγχωρείτε. Κύριε Λιμπερόπουλε. Να ρωτήσω κάτι. Εσείς, οι συνάδελφοί σας όλοι είναι Παναγίες? Όχι. Μπράβο. Άρα εσείς λοιπόν, καταδικάζετε τους ταξιτζίδες που πέταξαν λάδια στα λεωφορεία, κύριε Λιμπερόπουλε? Δεν άκουσα την κυρία Κοραή. Καταδικάζετε τους συναδέλφους σας που πετούσαν λάδια στα λεωφορεία με τους τουρίστες? Εγώ από την πρώτη στιγμή, δημόσια. Ναι. Πολύ ωραία. Έκλημα. Καταδικάζετε τους ταξιτζίδες που έχουν εκλέψει. Εμένα δύο φορές με κλέψανε. 100%. Πολύ ωραία. Χαίρομαι. Άρα θα δεχτείτε να υπάρχουν αυτοί οι αυστηροί κανόνες για τους κακούς ταρίφες? Ακούστε να σας πω. Εμένα σε περιοχές που λειτουργούν ως μαφία μου είχαν βγάλει πανό. Ο εισαγγελέας ξέρει ότι έχω στείλει και ονόματα. Και κατά της τροχίας που δεν παρεμβαίνει. Εντάξει. Εγώ, Λιμπερόπουλος, με το όνομα. Κύριε Λιμπερόπουλε, θα καταδικάσατε και πρέπει να το πω και εγώ στη Χριστίνα ότι επειδή ήταν εδώ στο στούντιο, θα καταδίκασα από την πρώτη μέρα και πρέπει να το πω. Και επίσης πρέπει να πω βεβαίως ότι επειδή ξέρετε ένα δημοσιογράφο που ο αδερφός του είναι έτσι και λοιπά, δεν σημαίνει ότι κάθε ερώτηση που δέχεστε. Δεν σημαίνει ότι κάθε ερώτηση που δέχεστε. Έφερα και μην το συνδέετε με τον αδερφό του. Όχι, όχι. Παράδειγμα έφερα υπό την έννοια πια. Μάλιστα. Ότι από τη στιγμή που συγκρουστήκανε τα συμφέροντα, μάλιστα, και οι πράξεις ενός μεγαλοεπιχειρηματία, ξαφνικά με κόψανε εμένα που με βγάζα κάθε μέρα, ναι, και βγάζανε ποιον?
το 1% έναν άνθρωπο του πάμε. Εντάξει. Για να δείχνει την αντίθεσή του στην κοινωνία, δεν θέλει. Πάντως, επειδή εμείς δεν σας κόψαμε, παρακαλώ. Όχι, αυτό το... για το Θεό. Ωραία, λοιπόν, αυτό λοιπόν νομίζω τελείωσε, έτσι δεν είναι, και ότι ήταν μια υπερβολή τη στιγμή, κύριε Λιμπερόπουλε. Λοιπόν, να δώσω το λόγο στην κυρία. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ τον κόσμο όλων, ναι, για τη συμπαράσταση που είχαν. Ζητάμε συγγνώμη για ό,τι παρεκτροπές υπήρχαν. Ναι. Κάκισα, ειλικρινά μιλάω, κάκισα και το είπα από την πρώτη στιγμή. Ναι. Ευχαριστούμε όλη την κοινοβουλευτική ομάδα, ειδικά του κυβερνώντος κόμμα. Μια που την ευχαριστείτε, μια που την ευχαριστείτε, δεν μένετε δύο λεπτά. Κύριε Λιμπερόπουλε, καθίστε λίγο. Μια που την ευχαριστείτε, μια που την ευχαριστείτε, μείνετε δύο λεπτά. Με την επικοινωνία τα καταφέρνετε μια χαρά, μην αδικείτε τον εαυτό σας. Μείνετε δύο λεπτά να ακούσουμε την κυρία Γάτσα. Τι θέλετε να πει την κυρία Γάτσα? Κυρία Γάτσα, δεν ξέρω τι θέση, αλλά μιλάμε για τους ανθρώπους. Μέλος της κοινωνικής ομάδας Πασόκ. Κυρία Γάτσα. Απλά θα ήθελα να πω ότι η απόφαση αυτή, η οποία ελήφθη από τους ιδιοκτήτες των ταξί, πρέπει να παραδεχτούμε ότι βοηθάει στην επιστροφή της κοινωνικής ομαλότητας. Και είναι κάτι το οποίο το έχει η κοινωνία ανάγκη αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Οπότε πρέπει να αξιολογηθεί θετικά, ναι, και να γίνει το βήμα ούτως ώστε όταν οι πλευρές πια έρθουν σε συνεννόηση και σε συνομιλία, να προσπαθήσουν όλες οι πλευρές, ναι, για το καλύτερο δυνατό πάντως αποτέλεσμα. Πάντως η ανακοίνωση του κύριου Ραγκούση, κυρία Γάτσα, δεν λέει αυτό που λέτε εσείς. Και πρέπει να γίνει η καλύτερη δυνατή επικοινωνία αυτή, και συνεννόηση. Αυτή η ανακοίνωση που έχω στα χέρια μου δεν είναι στο ύφος που μιλήσατε μόλις εσείς. Άρα, κυρία Γάτσα, εγώ πρέπει να πω αυτό που, όχι, που εισπράττω, γιατί έχω μιλήσει και συγκεκριμένα χθες μίλησα με τους ιδιοκτήτες ταξί της πατρίδας μου, της Λιβαδιάς και της Θήβας, χθες, και έγινε μια πραγματικά σοβαρή συζήτηση σε ένα καλό επίπεδο. Μου εξήγησαν οι άνθρωποι τα προβλήματά τους, τα οποία είναι υπαρκτά, ναι, γιατί τα οικονομικά δεδομένα δεν επιτρέπουν και σε αυτή την κοινωνική τάξη να νιώθει ασφαλής. Άρα, κυρία Γάτσα, αν θα φέρει ο κύριος Ραγκούσης ένα νόμο με τον οποίο δεν συμφωνείτε και δεν είναι προς την κατεύθυνση μπορεί, την οποία θέλετε, κάποιος, δηλαδή, και είναι προς την κατεύθυνση αυτής της ανακοίνωσης, θα πρέπει να τον ψηφίσετε. Μισό λεπτό, κύριε Ντινόπουλε, αρπάζεστε. Αρπάζεστε, σας κάνω το αυτονόητο. Αρπάζεστε από την τρίχα και την κάνετε. Ποια τρίχα, κύριε Γάτσα μου? Τριχιά. Πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι επιστρέφουμε στην ομαλότητα, στη ζωή της Αθήνας και της Ελλάδας. Οφείλεται στον κύριο Ραγκούση. Είναι ένα βήμα θετικό. Είναι ένα βήμα θετικό. Και δεν μπορεί τα θετικά βήματα. Από ποια πλευρά έχουν έρθει να μην τα αναγνωρίζουμε? Κυρία Γάτσα μου, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ένα θετικό βήμα. Αλλά είναι ένα θετικό βήμα που ξέρετε που οφείλεται αφενός μεν στην ψυχραιμία και στην ωριμότητα των ταξιτζίδων και του κυρίου Λιμπερόπουλου, αλλά οφείλεται επίσης στην πολιτική σκέψη και στην πρωτοβουλία του κυρίου Σγουρού και των περιφερειαρχών. Όλοι συμβάλλουν. Αυτό, μισό λεπτό, αφήστε το όλοι. Αφήστε το όλοι και αφήστε να τελειώσω. Αφήστε με να πω την άποψή μου όπως σας άκουσα. Αφήστε με να σας πω την άποψή μου. Και μην πετάγεστε. Σας λέω λοιπόν ότι ο κύριος Σγουρός. Είτε καλή κουβέντα πούμε, είτε όχι καλή κουβέντα. Ο κύριος Σγουρός. Έχουμε και άλλα θέματα. Μισό λεπτό, να πω την άποψή μου. Ναι, βέβαια, γι' αυτό λέω. Να ακούσουμε εσάς. Την άκουσα την κυρία Γάτσα. Την κυρία Γάτσα απευθύνθηκα. Ναι, ωραία. Λέω λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι ο κύριος Σγουρός και οι άλλοι περιφερειάρχες, οι μικροί πρωθυπουργοί, όπως τους λέγαμε προεκλογικά, αποδείχθηκαν πολύ ανώτεροι των περιστάσεων του ιδίου του πρωθυπουργού, ο οποίος διακοπεύει. Πήρε λοιπόν την πρωτοβουλία ο Γιάννης Σγουρός και οι άλλοι περιφερειάρχες και τι κάνανε, κύριε Ξανάκη? Κάναν το αντίθετο από αυτό που τους είπε ο Ραγκούσης. Ο Ραγκούσης τους έλεγε να αφαιρέσουν τις άδειες των ταξιτζίδων. Και οι άνθρωποι είπαν, μα τι λες τώρα, αυτό θα κάνουμε. Τους κάλεσαν σε διάλογο και βρήκαν λύση. Γιατί, κύριε Ξανάκη? Διότι έχουν τον κοινό νου. Αυτός ο οποίος λείπει και από τον Πρωθυπουργό, μάλιστα, και από τον κύριο Ραγκούση. Ο διάλογος όμως πρέπει να γίνει σε καλό κλίμα και όχι λεπτισμένη ατμόσφαιρα. Λοιπόν, εφόσον λοιπόν θα φέρει νομοθετικό κείμενο και νόμο ο κύριος Ραγκούσης, φαντάζομαι ότι αν δεν είναι προς την κατεύθυνση αυτή. Μην το χαλάτε, θέλετε να καταργήσετε. Μα γιατί πατάγεστε, κυρία Γάτσα? Εάν φέρει ένα νόμο ο οποίος δεν είναι σύμφωνα με αυτό που σας είπαν οι ταξιτζίδες της Βιωτίας, δεν θα τον ψηφίσετε. Αν λοιπόν που διαφωνούν δεν οι ταξιτζίδες της Θήβας και της Λιβαδιάς, εσείς δεν πρέπει να δεν το ψηφίσετε. Δεν κοινωνική ομαλότητα, ποια ομαλότητα, έτσι, κυρία Γάτσα? Μα ακούσουμε... τι φωνάζετε συνέχεια. Κυρία Γάτσα, κύριε Ντινόπουλε, να ακούσουμε τον κύριο Παπαδόπουλο. Έχουμε και άλλο θέμα στους δημοσίους υπαλλήλους που είναι μεγάλη κοινωνική ομάδα επίσης και μας ενδιαφέρει. Αυτό είναι αρμοδιότητος Μόσχιαλου, άλλος αστέρας. Πάμε τώρα στον άλλον αστέρα τώρα. Για να αφήσουμε τον κύριο Λιμπερόπουλο, κύριε Παπαδόπουλο, να ακούσουμε και τη δική σας θέση. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Νομίζω ότι έχει ευθύνες ο κύριος Ραγκούσης, όχι για κανέναν άλλο λόγο,
αλλά επειδή καθυστέρησε και ακόμα δεν γνωρίζουμε ποιες είναι οι θέσεις του Υπουργείου. Θα έπρεπε εξ αρχής, από την πρώτη στιγμή, ο κύριος Ραγκούσης να πει τι προτείνει ο ίδιος, για να ξέρουμε και ο κλάδος των ταξιτζίδων, αλλά και τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, μάλιστα, να μπορούμε να απαντήσουμε αν συμφωνούμε ή όχι. Εδώ έσφαλε πάρα πολύ ο κύριος Ραγκούσης. Και βεβαίως, ένα κρίσιμο θέμα και αφορά και τον κύριο Λιμπερόπουλο, τι θα γίνει με τα μεταβιβάσεις. Δεν ξέρω επ' αυτού το προεδρικό διάταγμα ρέπα τι έλεγε, αλλά νομίζω ότι είναι από τα πιο κρίσιμα ζητήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λιμπερόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να απαντήσω στον κύριο Παπαδόπουλο, που έβαλε ένα θέμα φυσικά, πολύ, γιατί πρέπει να ακουστεί. Γρήγορα όμως, για να πάμε και στο άλλο θέμα, αφορά πολύ κόσμο. Την οποία ούτε δέχτηκε να ακούσει ο Ραγκούσης, γιατί διαχρονικά κανέναν ταξιτζή δεν συμφέρει να υποθηκεύει το σπίτι του για να πάρει ένα δάνειο, να πάρει ένα ταξί. Έχουμε ζητήσει. Γιατί όταν πουλάμε ταξί είναι μαύρα λεφτά. Όταν λοιπόν γίνεται η αγοροπολισία, οι εφορίες έχουν όλους τους δείχτες μέσω κληρονομιών και μέσω γονικών παροχών, μπορούν να βάλουν την πραγματική τιμή, αυτό θέλουμε εμείς. Να μπορώ να υποθηκεύω την άδεια που θα αγοράσω και όταν το πουλάω να είναι νόμιμα λεφτά. Έχουμε ζητήσει να βάλουν τη νόμιμη τιμή και όπως κάθε μαγαζί, κάθε μικρομεσαία επιχείρηση πουλείται, να πληρώνουμε τον νόμιμο φόρο, μάλιστα, στην πραγματική τιμή. Τι πιο καθαρό, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, κύριε Λιμπερόπουλε, τα κακά του κλάδου σας. Παρακαλώ. Τα κακά του κλάδου σας όμως, υπάρχει ένα παράπονο. Πρέπει να τα στυλιτεύετε όπως πρέπει να στυλιτεύετε. Το έκανε ο άνθρωπος. Είπε τώρα μόλις τα τα κακά, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι αμαυρώνουν. Και να συμβάλλει ο κύριος Λιμπερόπουλος όπως συνέβαλε τώρα και στην μετέπειτα κοινωνική ηρεμία. Λοιπόν, κύριε Λιμπερόπουλο, ευχαριστώ. Κοιτάξτε, πάρα πολύ. Κυρία, κλείνω και τελειώνω και καληνύχτα σε όλους. Κυρία Γάθα, αν τη διάθεση τη δική σας, όπως μιλήσατε απόψε, δεν την πυρπολεί κάθε λίγο και λιγάκι με ανακοινώσεις του κυρίου Ραγκούση, εμείς κάνουμε πίσω. Να φροντίστε κι εσείς. Μπορείτε. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε, δεν θα ψηφίσουμε και τον νόμο άμα δεν συμφωνείτε, οπότε είμαστε εντάξει. Κύριε Ντινόπουλε, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Για τα δικά σας να μιλάτε. Γιατί εσείς είστε κυβέρνηση. Λοιπόν, κύριε Λιμπερόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Πάντως ο κύριος Λιμπερόπουλος, κύριε Ξενάκη, νομίζω θα βρει και ένα ταξιτζή, να βρει και ένα ταξί. Όταν με το καλό ο κύριος Ραγκούσης κοντή γιορτή είναι, θα σηκωθεί να φύγει από το Υπουργείο. Να έχει ένα αυτοκίνητο να τον πάρει. Να τον πάει μέχρι το λιμάνι να πάει στην Πάρο. Θα του βρει ένα ταξιτζή. Θα του βρει δύσκολο, αλλά θα του βρει ένα ταξιτζή να τον πάρει από το Υπουργείο, να τον πάει στον Πειραιά στο λιμάνι με το high speed ή τον blue star. Θα πάνε όλα καλά. Λοιπόν, να πάνε όλα καλά. Έτσι, αυτό συμφωνούμε. Στο επόμενο θέμα, παρακαλώ. Με σύνεση και ψυχραιμία όμως. Παρακαλώ, παρακαλώ, με ψυχραιμία, παρακαλώ. Λοιπόν, άγρια κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ κυβέρνηση και αδερφή για το θέμα της μονιμότητας στο δημόσιο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άναψε φωτιές με τις δηλώσεις για απολύσεις των υπαλλήλων που κάνουν λευκή απεργία, ενώ οι συνδικαλιστές χαρακτήρισαν κέσσερα τον κύριο Μόσιαλο. Παράλληλα, ξεκαθάρισαν πως θα αντιδρούν με όποιο τρόπο επιλέγουν στην αντιλαϊκή πολιτική. Κόκκινο χτυπάει το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης κυβέρνησης και ΑΔΔ μετά τη βόμβα που πέταξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι θα απολύονται από το δημόσιο οι αργόμισθοι και όσοι κάνουν λευκή απεργία. Οι συνδικαλιστές σήκωσαν το γάντι και χαρακτήρισαν τον κύριο Μόσιαλο ως κέσσαρα που δεν σέβεται το Σύνταγμα, ενώ ο ίδιος επανήλθε σήμερα και τους προειδοποίησε μιλώντας στο Μέγκα ότι λευκή απεργία και μη ίσπραξη εσόδων για την κυβέρνηση σημαίνει υπονόμευση της οικονομίας. Η λευκή απεργία δεν είναι δικαίωμα ούτε η μη ίσπραξη δημοσίων εσόδων. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν εισπράττουν υπονομεύουν το δημοσιονομικό πρόγραμμα και δημιουργούν πρόβλημα στη χώρα. Άμεση ήταν η αντίδραση του Προέδρου της ΑΔΔ, ο οποίος μιλώντας στον Real FM επέμεινε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα να διαμαρτύρονται με όλους τους τρόπους, ακόμη και να αρνούνται την ίσπραξη εσόδων που επιβαρύνουν τους πολίτες. Μπορώ να επιλέξω μία μορφή η οποία να εκδηλώνεται σε ένα αντικείμενο εργασίας, που σαφέστατα φέραμε και ένα παράδειγμα. Εκεί που οικονομικά επιβαρύνονται οι πολίτες, όπως είναι τα εισιτήρια στα εξωτερικά ιατρία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανταπάντησε προαναγγέλλοντας αλλαγές στα πειθαρχικά συμβούλια και απολύσεις σε όσους παραβαίνουν τους νόμους. Τα πειθαρχικά που θα επιβάλλουν κυρώσεις στους παρανομούντες θα αλλάξουν και οι παραβάσεις θα κρίνονται με βάση την αναλογικότητα. Ένα πράγμα φοβάται ο κύριος Μόσιαλος. Οποιαδήποτε μορφή κινητοποίηση και αντίδραση στην κυβερνητική πολιτική. Γι' αυτό σπέβδει πριν να εκδηλωθούν να τις συκοφαντήσει. Καταλαβαίνω ότι αυτό δεν είναι μια σοβαρή στάση. Δεν μπορεί δηλαδή να λέμε να μην κάνουν τη δουλειά τους οι δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν μπορεί να λέμε ο υπάλληλος που είναι σε ένα νοσοκομείο να μην κάνει τη δουλειά του. Δεν μπορεί να λέμε ο υπάλληλος που είναι στην εφορία να μην εισπράττει έσοδα. Δεν μπορεί να λέμε ο υπάλληλος του ΙΚΑ να μην βεβαιώνει πρόστιμα για μη απόδοση εργοδοτικών εισφορών στην κοινωνική ασφάλιση. Αυτό είναι φιαλτικό δηλαδή.